Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μαζί μας κύριε Κοσλόπουλη, καλή σας ημέρα. Καλό σας απόγευμα, τι λέω. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα πια. Πώς το είδατε όλο αυτό που έγινε, διότι υπήρχε αρχικά η αίσθηση ότι σήμερα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μέσα από αυτή τη σύσκεψη θα βγαινε κάποιο συμπέρασμα τελικά. Κοιτάξτε, η σύσκεψη αυτή είχε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν η ενημέρωση που έπρεπε να μας κάνει ο κύριος Χαρδαλιάς, ναι, ως αρμόδιος υφυπουργός, και το δεύτερο ήταν να πούμε εμείς τις απόψεις μας για το τι βλέπουμε να γίνεται, ναι, στην Καστοριά και το τι προτείνουμε. Ναι. Λοιπόν, μας ενημέρωσε ο άνθρωπος αναλυτικότατα ότι οι δείκτες στην περιοχή μας είναι επιβαρημένοι και μάλιστα σε πολύ υψηλό βαθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό μας κατατάσσει από τους νομούς που είμαστε πρώτοι στην μεταδοτικότητα του ιού εδώ στον τόπο μας. Δεν έχω καταλάβει. Μισό λεπτάκι. Είμαστε πρώτοι στη... Αυτό σας το είπε και ο κ. Χαρδαλιάς, ότι είμαστε πρώτοι στη μεταδοτικότητα σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι δείκτες, τώρα τα παραφράζω εγώ, δεν τα έλεγε έτσι, ναι, 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 ο κ. Χαρδαλιάς, ναι, αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Κάποιοι δείκτες, τους οποίους χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, ο ΕΟΔΗ κτλ., για να παρακολουθούν την εξέλιξη και την εξάπλωση της πανδημίας, είναι πάρα πολύ επιβαρημένη στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν είναι πολύ επιβαρημένη. Σήμερα πάντως, με το μεταξύ, σε λίγο θα ανακοινωθούν πανελλαδικά τα κρούσματα. Σήμερα πάμε για πολύ μεγάλο ρεκόρ κρούσματων στην Ελλάδα, κύριε Κοσλόπουλε. Ναι, ναι, αυτό μας το είπε και εμάς. Σας το είπε και εσάς, μάλιστα. Ναι, δηλαδή μπορεί να ξεπεράσουμε και τα χθεσινά που ήταν ρεκόρ. Όχι, σίγουρα θα τα ξεπεράσουμε. Θα είναι πολύ πιο, ναι, πάνω, λένε, από τα χθεσινά. Ναι, ναι. Η ΜΠΑΣ είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη διασπορά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν, Θεσσαλονίκη, Πέλα, Κοζάνη, Καστοριά, μέχρι και τα Γιάννενα, όλο αυτό το τόξο. Προσπαθούν να δούνε για ποιους λόγους προέρχεται αυτή η διασπορά. Σας το ρώτησε και... αυτό, κύριε Κοσλόπουλε. Αυτό ακριβώς σας το ρώτησε. Δηλαδή, είχε την απορία να μάθει τι έχει συμβεί στην Καστοριά, γιατί στην αρχή, πριν αρχίσετε, σε κάποια συνομιλία εκεί με τους δημοσιογράφους, είπε ότι δεν βάλατε μυαλό. Και σας το λέω καλοπροαίρετα. Ναι. Ήταν μια φράση που έκανε πολύ αίσθηση. Εμάς δεν έχει να μας ρωτήσει. Αυτός έχει τα στοιχεία. Αυτοί έχουν τα στοιχεία και αυτοί κάνουν τις αναλύσεις. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή μας είπε για παράδειγμα, ναι, ότι άλλη βαρύτητα έχει ένα κρούσμα σε μια οικογένεια, ναι, και άλλη βαρύτητα έχει ένα κρούσμα σε ένα σύλλογο. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο και λογικό. Το είπε, ναι, και στις δηλώσεις του αυτό, ναι. Έτσι, αυτά προσπαθούσε να μας εξηγήσει, ότι κάποιοι τέτοιοι δείκτες, ναι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πολλές παράμετροι μέσα, όπως είναι ο πληθυσμός, η εστία προέλευσης του περιστατικού κτλ. Αυτοί οι δείκτες είναι πολύ επιβαρημένοι στην Καστοριά. Ότι δυνητικά θα έχουμε μεγάλη εξάπλωση το επόμενο διάστημα στην Καστοριά. Γι' αυτό και ήρθε εδώ. Γιατί... Προσπαθούμε λίγο να μάθουμε και γιατί ήρθε εδώ ο κ. Χαρδαλιάς. Ναι, για να μας πει αυτά τα πράγματα και να μας χτυπήσει το καμπανάκι ότι πρέπει να προσέξουμε. Άρα λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε έμεσα ένα συμπέρασμα ότι μάλλον απομακρύνεται πιθανότητα σήμερα το απόγευμα να ανακοινωθεί lockdown για την Καστοριά. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό το ρωτούσαμε και εμείς μέσα. Έτσι. Και μας απαντούσε ότι δεν είναι αρμόδιος να αποφασίσει, ναι, το αν θα μπει η Καστοριά σε lockdown ή όχι. Αρμόδια είναι η Επιστημονική Επιτροπή που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Τις 5 ώρα θα ξεκινούσε να συνεδριάζει. Ναι, ναι, ναι. Και με βάση την εκτίμηση των δικτών αυτών θα καταλήξει στην απόφαση και στο συμπέρασμα πρώτα και στην απόφαση μετά. Άρα λέω, εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω την απόφαση της Επιτροπής. Εγώ σας λέω, μας είπε, ανεξάρτητα από το τι θα πει η Επιτροπή σήμερα και τι θα αποφασίσει, ότι επειδή εδώ αυτοί οι δείκτες είναι επιβαρημένοι, λάβετε τα μέτρα σας. Ενημερώστε τον κόσμο, κάντε ελέγχους. Υπηρεσίες υγείας. Εκεί νομίζω ότι έγινε μια στιγμωμηθεία και με τον διευθυντή της αστυνομίας. Ρώτησε πόσους ελέγχους κάνατε, πόσα πρόστιμα επιβάλλατε. Έγινε μια τέτοια συζήτηση. Εντάξει, έγινε ενημέρωση από όλους μας και από τους δημάρχους, ναι, και από την αστυνομία κτλ. Έτσι, δεν ρώτησε ο άνθρωπος, η αστυνομία έκανε την ενημέρωση αυτή. Ναι, η αστυνομία έκανε την ενημέρωση. Η αστυνομία έδινε τα στοιχεία. Ναι.
Αυτός περίμενε να ακούσει από εμάς τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή. Mm-hmm. Και μας είπε ότι πάρτε τα μέτρα σας. Τι άλλο να μας πει ο άνθρωπος. Αυτό μας είπε. Βγαίνοντας έξω, μας είπε ότι όλα τα στοιχεία που μάζεψε σήμερα θα τα θέσει υπόψη της επιτροπής που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Για ποια στοιχεία ενδιαφέρθηκε κυρίως για να μεταφέρει στην επιτροπή? Κύριε, φαντάζομαι εννοούσε ότι θα μεταφέρει στην επιτροπή και τις δικές μας προτάσεις και τις δικές μας εισηγήσεις. Γιατί η στοιχεία αυτός από εδώ δεν πήρε συγκεκριμένα. Μάλιστα. Τα στοιχεία έχουν ένα επιστημονικό υπόβαθρο. Και τα στοιχεία, λέω, έχουν ένα επιστημονικό υπόβαθρο και τα ελέγχουν αυτοί. Τα συγκεντρώνουν από τις πηγές, από τα νοσοκομεία, από τα κέντρα εξέτασης κτλ. Ναι, ναι. Από εδώ πήρε τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας προτάσεις. Μπορείτε να μας τις κωδικοποιήσετε με λίγα λόγια για να καταλάβουν όλοι? Όλοι μας, όλη η αυτοδιοίκηση και ο αντιπεριφερειάρχης και οι τρεις δήμαρχοι, χωρίς να έχουμε προσυνεννοηθεί. Ναι. Επειδή ξέρουμε την κατάσταση που επικρατεί στη Καστοριά, είπαμε τα ίδια πράγματα. Είπαμε ότι η Καστοριά είναι πάρα πολύ επιβαρημένη οικονομικά, ναι, και δεν είναι μόνο λόγω του κορονοϊού, είναι λόγω του προβλήματος που υπάρχει διαχρονικά εδώ και 10-12 χρόνια στη Καστοριά, ναι, εξαιτίας της γονοποίησης. Άρα η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή. Ήρθε και ο κορονοϊός στην πρώτη περίοδο και μας έδωσε ένα γερό χαστούκι και θα θέλαμε να αποφύγουμε το δεύτερο lockdown. Άρα ζητήσαμε όλοι μας να μας δώσει μια παράταση χρόνου η επιστημονική. Το είπε και ο κύριος Σαββόπουλος στη δηλώση του. Ζητάμε μια παράταση. Τώρα πώς ήταν αυτή η παράταση? Αυτό είπαμε όλοι. Όλοι είπαμε. Ναι. Αφήστε μας ένα χρόνο λογικό να κάνουμε κάποιες περισσότερες ενέργειες εμείς. Το κάνατε και πιο συγκεκριμένο. Το είπατε, ας πούμε, γιατί αρχίζουν να κυκλοφορούν από 3 έως 5 μέρες αυτή η παράταση. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Αυτά που λέγαμε εμείς ήταν λίγο τυχαία. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα πούμε. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Τώρα δεν γίνεται ενδιάμεσα. Ναι. Το λογικό θα ήταν να μας αφήσει μέχρι την επόμενη Τετάρτη, μέχρι την επόμενη συνεδρία. Ναι, ναι. Αυτό τεκμέρεται ως συμπέρασμα. Άλλος έλεγε 5, άλλος έλεγε μια εβδομάδα, άλλος έλεγε όσο. Ναι, γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το πόσες μέρες ζητήθηκαν. Και εμείς προσπαθούσαμε να ρωτήσουμε, να μάθουμε πόσες μέρες ζητήσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Ζητήσαμε μια παράταση χρόνου. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε, είπαμε αυτά που μας λες, ότι πράγματι η Καστοριά βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη καμπή, αλλά δώσ' μας μια παράταση χρόνου να αναλάβουμε μια οργανωμένη, συλλογική και συστηματική προσπάθεια. Να το συμμαζέψουμε. Μα να βγούμε όλοι, αστυνομία, οι υπηρεσίες, υγεία, οι δήμαρχοι, ατομικά όλοι. Να βγούμε στα καφενεία, στις καφετέρειες. Αρκεί να μην κλείσουμε. Γιατί θα είναι ένα τελειωτικό χαστούκι στην οικονομία της Καστοριάς. Αυτό είπαμε. Ήδη μίλησαν με πολλή αγωνία και οι έμποροι της Καστοριάς και του Άργους, αλλά και τα καταστήματα καφεστίασης που θα είναι τα πρώτα που θα πληρώσουν το μάρμαρο σε μια τέτοια ιστορία. Πήρα και εγώ ένα έγγραφο τώρα από τον Εμπορικό Σύλλογο που το έστειλε σε όλους και συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις που κάνει. Τα είπαμε και εμείς εκεί μέσα, το είπα και εγώ προσωπικά, ότι εφόσον κάποια στιγμή αναγκαστείτε να φτάσετε σε κάποια μέτρα επιπλέον, κοιτάξτε να δείτε και το λιανικό εμπόριο μήπως εξαιρεθεί, το είπαν όλοι οι δήμαρχοι αυτό. Ναι, ναι. Και κοιτάξτε να δείτε τι αντισταθμιστικά ωφέλη θα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί πήρατε απάντηση. Πήρατε απάντηση αυτό. Πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό. Πήρατε απάντηση. Κοίταξε, μας είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη συνολικό πακέτο μέτρων για τέτοιες περιοχές που πλήττονται. Αλλά δεν είμαι αρμόδιος, λέει, ως πολιτική προστασία να σας αναφέρω τι θα γίνει με την κάθε περίπτωση χωριστά. Δεν είστε Υπουργοί Οικονομικών, ωραία, το καταλαβαίνουμε. Αλλά... Εκεί απευθυνθείτε στους αρμόδιους υπουργούς, αλλά δέστε και το πακέτο μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση σε τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις. Ναι. Αυτά ως προς τους εμπόρους. Πάντως δεν καταλάβατε ότι υπάρχει περιθώριο, γιατί είπε κάποια στιγμή και στις δηλώσεις του έξω, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν για κάθε επίπεδο. Εκεί λοιπόν φαίνεται να κλείνει την πόρτα στην πιθανότητα να μείνουν ανοιχτά εμπορικά η καφεστίαση. Ναι, είπε όμως ότι υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός για όλη την Ελλάδα, ναι, για το λιανικό εμπόριο, ναι, και μπορεί τις επόμενες μέρες να έχουμε εξελίξεις, να υποθεί κάτι δηλαδή σε αυτόν τον τομέα. Για τέτοιες περιοχές που μπαίνουν στην κόκκινη ζώνη. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα από όλη τη σημερινή διαδικασία είναι ότι πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι δυνατά εδώ πέρα στην περιοχή μας. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες όλοι μας. Υπάρχει ένα ποσοστό ανευθυνότητας και το λέω και εγώ προσωπικά, γιατί το βλέπω στην περιοχή μου. Βλέπω ότι υπάρχει. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή σας δεν έδωσε κρούσματα, πρέπει να το πούμε Η περιοχή μου, κύριε Νατσούλη, μπορεί να μην έδωσε κρούσματα μέχρι τώρα. Τώρα αναπτύσσεται και εξελίσσεται το κορονοϊός
και εδώ. Α. Έχουμε κρούσματα ήδη, επιβεβαιωμένα. Α, μάλιστα. Βεβαίως. Έχουμε κρούσματα. Αυτό το ακούμε τώρα. Και στον Εστόριο και στην Ποταμία. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι. Τα καταστήματα, ο καθένας προσωπικά. Δεν μπορεί να έχουμε, όχι να νοσούμε, να έχουμε συμπτώματα του ιού και να κυκλοφορούμε έξω. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Και παρατηρούμε ότι συμβαίνει. Και τα είπαμε σήμερα και στη σύσκεψη. Ακριβώς, γιατί ο κίνδυνος, ακόμη και τα παιδιά μας έλεγε διευθυντής σχολείου προχθές εδώ στην εκπομπή ότι και με τις τάξεις που μπαίνουν σε αναστολή και τα παιδιά παρακολουθούν μέσα από την τηλεκπαίδευση, υποτίθεται ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι για 14 μέρες σε καραντίνα όλα τις τάξεις και είναι όλα έξω. Δεν γίνεται έτσι. Ήδη γίνεται έχουμε έτσι. Το σχολείο της Διποταμίας έκλεισε γιατί μία εκπαιδευτικός βγήκε θετική. Έτσι, έχουμε κρούσματα επιβεβαιωμένα και στον Εστόριο, έχουμε και στη Διποταμία. Ελπίζω να πάρουν όλοι το μήνυμα. Άρα έφτασε και στον Δήμο σας, γιατί τις προηγούμενες μέρες έδινε μηδενικά. Έφτασε και στον Δήμο Εστόριο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Μέχρι τώρα ο μέσος όρος ηλικίας που προσβάλλονται είναι τα 39 χρόνια. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε σοβαρές περιπτώσεις. Δεν έχουμε διασωληνωμένους πολλούς και δεν έχουμε θανάτους. Αυτοί όμως οι νεαροί όλοι πάνε στο σπίτι τους. Και στο σπίτι τους οι περισσότεροι έχουν γονείς και παππούδες, οι οποίοι και ηλικιωμένοι είναι, αλλά και προβλήματα υγείας έχουν. Άρα λοιπόν αυτό θα μεταδοθεί και σε αυτούς. Και φοβούμαστε τις επόμενες μέρες μην έχουμε συμπτώματα σε μεγάλες ηλικίες. Και καταλαβαίνετε μετά σε τι επίπεδο περνάμε. Και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Στην ψυχολογία αυτή και ειδικά των νέων, κύριε Κοσνόπουλο, με το χέρι στην καρδιά, έπαιξε ρόλο ότι ακόμη και στη δική μας κοινωνία, στην κοινωνία της Καστοριάς, υπήρξαν απόψεις που εκφράστηκαν κυρίως μέσα από τα social media και όχι μόνο. Που έλεγαν από το δεν υπάρχει κορονοϊός μέχρι είναι παραμύθια, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει τελικά, ειδικά τις νεότερες ηλικίες, που έτσι κι αλλιώς από τη φύση του ο νέος αμφισβητεί τα πάντα? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού, δεν ξέρω σε τι ποσοστό είναι, που μιλάει για την θεωρία της συνωμοσίας. Μάλιστα. Αυτό είναι για μένα η θεωρία της ανοησίας. Αν λοιπόν δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι ότι υπάρχει ο κορονοϊός, ότι μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει πάνω από 1.200.000 άνθρωποι και ότι έχουν προσβληθεί πολλά εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, και αν ταυτίζουν αυτόν τον κορονοϊό για τον οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο με την γρήπη, μια απλή και το συγκρίνουν και λένε ότι από τη γρήπη πεθαίνουν τόσοι και δεν βλέπετε τι γίνεται από τη γρήπη. Ναι. Τι γίνεται από τη γρήπη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες πεθαίνουν 25 με 50 χιλιάδες άνθρωποι από τη γρήπη το χρόνο και μέχρι σήμερα σε 8 μήνες έχουν πεθάνει 250 χιλιάδες. Λοιπόν δεν είναι η γρήπη αυτό. Μπορεί κάποτε μετά από 2 χρόνια να γίνει μια απλή γρήπη. Όταν θα έχουμε το εμβόλιο και όταν θα έχουμε το φάρμακο. Τότε τώρα δεν θα ασχολείται κανείς. Τότε άρα δεν ένα ποσοστό, κανείς. Κύριε Νατσούλη, επηρεάστηκε από αυτό, από αυτή τη θεωρία της συνωμοσίας. Το δεύτερο είναι η με αποτέλεσμα να χαλαρώσει, να αρνείται να φορέσει μάσκα. Οι αρνητές μάσκας είναι ανάμεσα μας επίσης. Έτσι. Το δεύτερο είναι επειδή περάσαμε το lockdown της άνοιξης και η Καστοριά χτυπήθηκε. Αυτό αγανάκτησε λίγο τον κόσμο. Ήρθε και το καλοκαίρι, διευκόλυνε τα πράγματα. Ναι. Βγήκαμε όλοι έξω, μειώθηκαν τα κρούσματα και ο καθένας νόμισε ότι τελειώσαμε με αυτή την ιστορία. Κανένας δεν πίστευε και δεν καταλάβαινε ότι έρχεται το δεύτερο κύμα. Οι νέοι επίσης, επειδή είναι απρόσβλητοι με την έννοια του δεν έχουμε σοβαρά περιστατικά. Μάλιστα. Προσβάλλονται. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, νοσούν, αλλά δεν έχουμε σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, αυτό το θεωρούν ότι, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι και όλοι. Δεν είναι όλοι έτσι. Γιατί ένας νέος όταν θα πάει στο σπίτι του και ο πατέρας του έχει κάποια υποκείμενα νοσήματα και προσβληθεί θα βρεθεί στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα διασωληνωμένος. Δεν είναι η εξέλιξή του, να πω. Ναι, ναι. Και έχω τέτοια περιστατικά γνωστών ανθρώπων. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι μήπως από εδώ και πέρα στο διάστημα που ζητήσαμε, επαναλαμβάνω, την παράταση να αγοράσαμε χρόνο. Θέλαμε να αγοράσουμε χρόνο σήμερα από τον κύριο Χαρδαλιά. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Το είπαμε όλοι, αλλά μας είπε ότι θα αποφασίσει η Επιτροπή. Ναι, μήπως αν μας δώσουν, λέω, αυτή την παράταση την οποία ζητήσαμε, μήπως τοπικά πρέπει ακριβώς εκεί και εσείς και εμείς και όλοι μας να εστιαστούμε και όλη η κοινωνία να εστιαστεί σε αυτό το κομμάτι. Όλοι μαζί πρέπει από αύριο το πρωί, αν πάρουμε την παράταση, εύχομαι να την πάρουμε, πρέπει από αύριο το πρωί τα μέσα ενημέρωσης, η Δήμη, η Περιφέρεια, όλοι οι φορείς και όλος ο κόσμος να αναλάβει τις ευθύνες του.
να βγούμε έξω, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Εμείς είπαμε δεν αλλιώς τι, να αλλιώς τι κύριε, έτσι κύριε Κοσλόπουλο που το λέτε, αλλιώς τι, αλλιώς θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ας πούμε. Φυσικά, άμα δεν το κάνουμε και αυτό το πράγμα και δεν περιορίσουμε τα κούσματα, ποιος μας φταίει μετά. Μετά δεν θα μας φταίει κανένας χαρδαλιάς. Ε, βέβαια. Και μάλιστα είπαμε δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο να επιβάλλονται πρόστιμα ούτε σε μεμονωμένα άτομα ούτε σε καταστήματα. Να βγούμε να τους μιλήσουμε, να τους κάνουμε συστάσεις, αλλά να τους ελέγχουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει κατάστημα που ο καταστηματάρχης που σερβίρει να μην φοράει μάσκα. Τι να δεν πούμε, φοράνε μάσκες έχετε τα δίκιο, καταστήματα μου. Αυτά. Λοιπόν, αν με το καλό μας δώσουν την παράταση που έχω μια αμφιβολία. Γιατί, γιατί είπα, την έχετε αυτή την αμφιβολία? Γιατί τρομοκρατήθηκα από τους δείκτες. Γι' αυτό μας ανέφερε ότι εδώ πέρα υπάρχουν εστίες. Στις δηλώσεις του μίλησε εξόδος επικίνδυνη κατάσταση. Εξόδος επικίνδυνη κατάσταση. Μακάρι να μας δώσουν παράταση. Να βγούμε όλοι και να συμμαζέψουμε το κακό. Με να σταθούμε όλοι με ευθύνη. Και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Και όλοι οι φορείς και ο καθένας χωριστά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε έκτακτη ενημέρωση για τον Χαρδαλιά, από τον Χαρδαλιά για κορονοϊό, μου ειδοποιούν τώρα. Θα το δούμε τι ακριβώς είναι. Θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης με τους ειδικούς και επιχειρησιακούς παράγοντες για τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν προσέξτε τι γίνεται. Η Καστοριά σήμερα στο επίκεντρο της χώρας. Και βέβαια με την υπόθεση που υπάρχει με την έξαρση των κρουσμάτων πανελλαδικά και για το γεγονός ότι πάμε για ρεκόρ, ανακοινώνεται τώρα ότι θα υπάρχει έκτακτη σήμερα εμφάνιση Χαρδαλιά. Φαίνεται ότι οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Μα ο άνθρωπος μας είπε φεύγω από εδώ από την Καστοριά και πάω να ετοιμάσω την εισήγησή μου για την επιτροπή. Συμμετέχει και ο ίδιος στην επιτροπή και κάνει τις εισηγήσεις. Προφανώς θα μεταφέρει και τις δικές μας απόψεις. Αλλά το είπε, το είπε. Ότι πάω στην επιτροπή να τα πω και εκεί ό,τι έχεις εδώ. Ακριβώς αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά μας είπε ότι η επιτροπή αποφασίζει με τα δικά της κριτήρια, τα επιστημονικά κριτήρια. Ναι, γιατί το ξεκαθαρίζουμε, αποφασίζει η επιτροπή, εκτελεί ο Χαρδαλιάς. Δεν αποφασίζει ο Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς ανακοινώνει ό,τι του πει η επιτροπή. Βεβαίως, έτσι, έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται και σε ποιον. Απλώς του ζητήσαμε εμείς να μεταφέρει τις απόψεις μας. Και δεσμευτήκαμε ότι εφόσον μας δώσουν μία παράταση, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να περιορίσουμε την εξάπλωση. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Δήμαρχε, θα περιμένουμε, όπως είναι φυσικό τώρα στην έκτακτη εκπομπή μας την απογευματινή αυτή, θα περιμένουμε να τελειώσει λοιπόν η σύσκεψη που αφορά, επαναλαμβάνω, και την Καστοριά. Δεν είναι μόνο για την Καστοριά, αλλά επειδή υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων πανελλαδικά, θα συζητηθούν σίγουρα και εκείνα τα ζητήματα. Ό,τι ανακοινώσεις γίνουν αμέσως μετά τη σύσκεψη στον κύριο Χαρδαλιά, θα τα ακούσουμε μάλλον στην πορεία της εκπομπής της έκτακτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.